έχει αναφερθεί το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει φέτος με τα κεράσια, που δεν είναι μόνο φέτος, ήταν και από πέρυσι αυτό το πρόβλημα σε σχέση με την τιμή και τη διάθεση της παραγωγής. Και παρά τους μεγάλους αγώνες που κάναμε, που σε λίγο δυστυχώς θα κόψουμε και τούρτα με ένα κεράκι, γιατί ξεκινήσαμε από 31 Αυγούστου και έχουμε φτάσει τον Ιούνιο και ακόμα και σήμερα είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Παρότι υποσχέθηκε ο κύριος Γεροπετρίτης και ο κύριος Γεωργαντάς στη συνάντηση που είχαμε ότι θα αποζημιωθεί το κεράσι, τελικά το κεράσι για το 2022 έμεινε στα προϊόντα που δεν αποζημιώνονται και δυστυχώς έρχεται μια καταστροφική, ήρθε μια καταστροφική χρονιά το 2023, που το είπε γλαφυρέστατα ο κύριος πρόεδρος της κοινότητας, ότι δεν υπάρχει κεράσι ούτε για να δώσουμε στον κόσμο. Το 95% σχεδόν τα 100 της παραγωγής πρώιμου κερασίου έχει καταστραφεί από τις βροχοπτώσεις. Υπήρχε ο παγετός, ο οποίος σχεδόν το 70% των μεσοπρώιμων ποικιλιών το έχει πετάξει απ' έξω από την παραγωγή, δηλαδή είναι μειωμένη παραγωγή κατά 70%. Και την ίδια στιγμή ο ΕΛΓΑ, με τον αναχρονιστικό κανονισμό που έχει έναν κανονισμό έκτρωμα κυριολεκτικά, δεν αποζημιώνει αυτές τις ποικιλίες, αποζημιώνει μέχρι κάποιες ποικιλίες μεσοπρώιμες και τις υπόλοιπες τις αφήνει απ' έξω. Εμείς και στη σύσκεψη που κάναμε εδώ πέρα, τη μαζική σύσκεψη στην Αγία και με τη σημερινή μας συμμετοχή, θέλουμε να διατρανώσουμε τη θέλησή μας σε 2-3 αιτήματα βασικά τα οποία τα έχουμε για το κεράσι και πιστεύουμε ότι θα πρέπει όλοι μαζί να τα διεκδικήσουμε. Πρώτον, ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτό που πέρυσι μας υποσχέθηκαν και δεν το κάναν, ότι θα πρέπει να υπάρξει στήριξη του κερασιού. Ας βρουν τον τρόπο η νέα κυβέρνηση. Θα είναι de minimis, θα είναι ο κρανόμετρο, θα είναι ένας άλλος τρόπος. Το είχαν υποσχεθεί και δεν το έκαναν. Χρειάζεται στήριξη του κεράσι. Δεύτερον, οι ποικιλίες, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, ξέρουμε ότι δεν θα είναι μεγάλες, γιατί είναι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ τέτοιος. Συνεπώς, παλεύουμε και για αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και θα πρέπει σε αυτό όλοι οι φορείς αρμόδιοι να στηρίξουν αυτό το αίτημά μας. Τρίτον, οι μεσοπρόεδροι ποικιλίες από τον παγετό που δεν εντάσσονται στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ θα πρέπει να ενταχθούν στην κατεξαίρεση αποζημίωση.